Η Ιερά Μονή φανερωμένης μπροστά μας σε φωτογραφίες. Η φανερωμένη λοιπόν της Σαλαμίνας. Είναι ένα ιστορικό μοναστήρι που βρίσκεται στα βορειοδυτικά παράλια της Νήσου, στην οποία υπήρχε ένας πολύ παλιός και ημιερυπωμένος χριστιανικός ναός, στον οποίο και βρέθηκε η εικόνα της Θεοτόκου από τον Λάμπρο Κανέλο, που έκτισε και μόνασε στο μοναστήρι για να αγιοποιηθεί. τον άνθρωπο αυτό, τον Λάμπρο Κανέλο που έκτισε και μόνασε στο μοναστήρι αυτό, η Ορθόδοξη Εκκλησία τον κατέταξε με το όνομα Όσιος Λαβρέντιος και ανήκει εκκλησιαστικά στην Ιερά Μονή Μεγάρων της Αλαμίνος. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, από την Εκκλησία μαθαίνουμε ότι είδε στον ύπνο του τρεις φορές την Παναγία που τον πρόσταξε να πάει στη Σελαμίνα, στα ερήπια του ναού, ρίχνοντας το πανοφόρι του στη θάλασσα για να περάσει απέναντι. Εκείνος έπραξε όπως άκουσε και είδε στον ύπνο του την Παναγία να του λέει. Στις 17 Μαΐου του 1640 πήγε στο σημείο με την βοήθεια των κατοίκων, έσκαψε και βρήκε την εικόνα της Παναγία Φαναρωμένης. Το 1682 αναστήλωσε το ναό και ίδρυσε στο σημείο μοναστήρι. Ο ίδιος έγινε μοναχός μαζί με τη γυναίκα του. Μετονομάστηκε το Σελαβρέντιος και αποσύρθηκε στο ασκητήριο του προφήτη νότιο νότου-ανατολικά της Μονής, ένα εκκλησάκι που σώζεται μέχρι σήμερα Ακεραίο ως το 1944 ήταν εκεί, όπου καταστράφηκε από τους Γερμανούς είπαμε ότι σώζεται μέχρι σήμερα ένα μέρος της εκκλησίας της μικρής αυτής, το εκκλησάκι όπως είπα πριν. Ο Λαβρέντιος επεβίωσε στις 6 Μαρτίου του 1707 και ετάφη στο μοναστήρι. Η εκκλησία της Ελλάδος όπως είπαμε τον ανακήρυξε όσιο. Γιορτάζουμε τη μνήμη του στις 7 Μαρτίου. Στον Όσιο Λαβρέντιο αποδίδεται μεγάλος αριθμός θαυμάτων από τους πιστούς. Το καθολικό της Μονής Φανερωμένης στη συνέχεια διακοσμήθηκε με αγιογραφίες με τα τέχνης που σώζονται και χρονολογούνται το έτος 1735 με αγιογράφο των εξάρχου, όπω όπως λένε τα χαρτιά Γεώργιο Μάρκου και τους μαθητές του. Η αγιογραφία της Ιεράς Μονής Φανερωμένης περιλαμβάνει περίπου 3.530 μορφές και παραστάσεις στην Μονή διασώζεται σημαντικός αριθμός παλαιών εγγράφων και ιστορικών κοιμηλίων. Ιστορικά αναφέρεται ότι στην Τουρκοκρατία αλλά και αμέσως μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης η συμβολή της Μονής που τότε βρισκόταν σε πλήρη άνθηση υπήρξε σημαντικότατη και συνεχής με την κάλυψη υλικών και χρηματικών αναγκών του αγώνα. Στη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, η μονήφα Ρωμένη αποτελούσε κατεφύγιο του άμαχου πληθυσμού της Αθήνας, των μεγάρων και των κύριων περιοχών. Οι μοναχοί φρόντιζαν για την πίστη και την περίθαλψη τόσο των αμάχων όσο και των αγωνιστών. Λόγω της ισχυρής της μάλιστα οχύρωσης, θεωρήθηκε από τον τότε Μητροπολίτη Αθηνών Διονύσιο ασφαλές μέρος για την φύλαξη ιερών σκευών και κιμιλίων των εκκλησιών και μονών καθώς και τη, μεταφορία, τη μεταφορά της Βιβλιοθήκης της Αθήνας. Στη διάρκεια της Επανάστασης λειτουργήσε στη Μονή και Ορφανοτροφείο. Μετά τον θάνατο του Καραϊσκάκη το Μάιο του 1827 ο Γρηγόριος και οι μοναχοί άρχισαν να εγκατελείπουν σταδιακά το μοναστήρι για λόγους ασφάλειας για να επανέλθουν μετά τις αρχές του Σεπτεμβρίου του 1828 και να συνεχίσουν παρά την οικονομική πλέον κατάρρευση της Μονής. Το θρησκευτικό όμως και εθνικό έργο ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Στον άβλιο χώρο της Μονής υπάρχει ο τόφος του οπλαρχηγού Γιάννη Γκούρα. Στη νεότερη ιστορία διαβάζουμε μπροστά... Επί της παραλίας στην οδό της Μονής βρίσκεται παλαιό οίκημα που έμεινε ο Άγγελος Ικελιανός από το 1933 έως το 1950 με τον οποίο συναντιόταν ο βασιλιάς Παύλος κάθε φορά που επισκεπτόταν τον άσταθμο της Αλαμίνας. Σχετικά με την αρχιτεκτονική της Μονής που είναι οργανωμένη γύρω από τον κεντρικό περίβολο και έχει φρουριακή μορφή, περιλαμβάνει κελιά, μαγειρία, τραπεζαρία, εργαστήρια, αποθήκες και το παρεκκλήσι των Αγίων Αποστόλων. Τα κτίρια της Μονής είναι είτε διόροφα είτε τριόροφα και έχουν στοές προς την κεντρική αυλή οι οποίες βέβαια πλέον είναι τοξωτές και από οπλισμένο Στη νοτιοδυτική και νοτιοανατολική γωνία βρίσκονται πύργοι. Η εκκλησία της Μονής, το καθολικό, βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του περιβόλου. Όσον αφορά λοιπόν το καθολικό της Μονής είναι τρίκλητη βασιλική με τρούλο. Ο Τρούλος είναι ψηλότερος από το υπόλοιπο συγκρότημα με αποτέλεσμα να είναι ορατός από απόσταση και έτσι όταν κάποιος πλησιάζει τη Μονή το βλέπει πολύ καλά. Ο Τρούλος είναι οκτάγωνος και αθηναϊκού τύπου. Η στέγη του, του ναού, είναι δίρυχτη. Σε κάθε γωνία της στέγης του καθολικού βρίσκονται τετράγωνοι πυργίσκοι, οι οποίοι μάλλον ήταν ασκηταριά. Τα τρία από αυτά στη βορειοδυτική και βορειοανατολική και νοτιοανατολική πλευρά διαθέτουν μικρή τρίπλευρη κόχη στο ανατολικό τείχος τους. Και να πάμε λίγο πίσω στην ιστορία. Ο Γρηγόριος Κανέλος, τρισέγγονος του ιδρυτή της Μονής, ο Σίου Λαβρεντίου, ο οποίος εκτός από την ποιμαντική του δράση αναφέρεται πως πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες στη διάρκεια της Επανάστασης. Σύμφωνα με τον κώδικα των φιλικών, τον οποίο συνέταξε ο Παναγιώτης Σάκερης μετά το θάνατο του Σκουφά, ο ηγούμενός της, Γρηγόριο υπήρξε εξέχον μέλο τη φιλική εταιρεία με δράση στη μίση νέων μελών αλλά και συμμετοχή στη μάχη του, του Ακροκορίνθου. Στο μοναστήρι φιλοξενήθηκαν και συνεδρίαζαν αγωνιστέ που έλαβαν μέρο στι επιχειρήσει τη Αττική, τη Αθήνα και του Φαλήρου όπως ο Μακρυγιάννης, Τσαβέλας, Κρυεζώτης, Δημήτριος Υψηλάντης, Μαυροβουνιώτης, Καραϊσκάκης και άλλοι. Συνεχίζοντας λοιπόν την προσφορά της Μονής στα χρόνια της Ιγουμενίας του Γρηγορίου, αναγνωρίζει και ο Δημήτριος Υψηλάντης πως φαίνεται σε τρία μικρά ενυπόγραφα σημειώματά του. Το μοναστήρι παρήχε ψωμί, σιθάρι, λάδι, κρασί, άλογα, ξυλία, χρήματα για πολεμοφόδια και συντήρηση στρατιωτών και οτιδήποτε κρινόταν αναγκαίο. Στους χώρους λοιπόν της Μονής υπό τον ηγούμενο Γρηγόριο που υπήρξε και ο ίδιος εμπειρικό γιατρός λειτουργήσε θεραπευτήριο νοσοκομείο από το 1822 έως τις αρχές τουλάχιστον του 1826 όπου πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους δύο σπουδαίοι γιατροί της Αθήνας ο Ανάργυρος Πετράκης και ο Θανάσιος Ζωγράφος. Βλέπουμε εικόνες από τα μεγάλα πανηγύρια της Αλαμίνας που είναι και το μεγαλύτερο της Φεραρωμένης στις 23 Αυγούστου που εορτάζεται η μνήμη της ημέρας της Ευρέσεως της Παναγίας. Βλέπουμε εικόνες από το πανηγύρι της Φανερωμένης που είναι και το μεγαλύτερο του καλοκαιριού στη νησού αυτή στις 23 Αυγούστου στα 9 μέρα της Παναγίας μετά το θάνατό της στις 15 Αυγούστου που εορτάζει όλη η Ελλάδα. Ο ηγούμενος Γρηγόριος που υπήρξε και ο ίδιος εμπειρικός γιατρός λειτουργήσε θεραπευτήριο νοσοκομείο από το 1822 τη Μονή έως τις αρχές τουλάχιστον του 1826 όπου πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους δύο σπουδαίοι γιατροί της Αθήνας ο Ανάργυρος Πετράκης και ο Αθανάσιος Ζωγράφος. Η ίδρυση του υποτυπώδου νοσοκομείου στη Μονή συνεχίζεται και σχετίζεται πιθανόν με τι αποδεδόμενε θεραπευτικέ ιδιότητε τη τίμια κάρα του Οσίου Λαβρεντίου, διαδεδομένε εκείνη την εποχή στη Σαλαμίνα, τα Μέγαρα αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. τη Αττική. Τη συσχέτιση του μοναστηριού με το θεραπευτήριο, μολονότι το νοσοκομείο του Αγώνα λειτουργούσε πλέον στο αμπελάκι της Σαλαμίνο τονίζει η λαϊκή μουσα βέβαια διαστόματος Γεωργίου Καραϊσκάκη μετά τον τραυματισμό του στο Φάληρο στο δημοτικό τραγούδι «Ο θάνατος του Καραϊσκάκου». Τελειώνοντας την ιστορία γύρω από τη μονή της φανερωμένης της Αλαμίνα να διαβάσουμε λίγο από τους στίχους του τραγουδιού εκείνου που είχε ο τίτλος «Ο θάνατος του Καραϊσκάκου». Εγώ κι ανελαβώθηκα συντρόφοι, μη λυπάστε. Πάω ταχύ στην κούλουρη, με στη φανερωμένη που είναι οι βασιλικοί γιατροί να γιάνουν την πληγή μου και να κρεμάσω τάρματα άρματα επάνω στα γιοβήμα και ως το διαβάσει ο λειτουργός θε να τα βάλω να έρθω. Φίλες και φίλοι ήταν μια ιστορική ξενάγηση στο μοναστήρι της Φανερωμένης από το Φανιζανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.